Θα πάμε τώρα στη Σίμη. Πήγαμε στην Αστυπάλαια, θα πάμε στη Σίμη και θα πάμε και στον Δήμαρχο. Καθώς εκεί το νησί της Σίμης αποκτά το λεγόμενο οδοντοτό. Αν γκουγκλάρετε Σίμη σήμερα και χθες και προχθές βέβαια, θα σας βγάλει ότι η Σίμη αποκτά τελεφερίκ. Ωστόσο, για να είμαστε ακριβείς, αποκτά οδοντοτό. Το οδοντοτό είναι, Εύη, εσύ που το κλείσες, είναι στο έδαφος. Λοιπόν, θα μας τα πει και ο Δήμαρχος. Και την ίδια ώρα βέβαια, θετικά είναι τα μηνύματα για τον τουρισμό εκεί στην περιοχή. Ωστόσο, θέλω να εστιάσουμε σε αυτό το οδοντοτό. Πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο και να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, την όμορφη Σίμη. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαστε, καλά. Καλοκαίρι, όλα καλά. Όλα καλά. Τουρισμό έχει, σκάφη έχει και αυτά κάνουν τη διαφορά. Ο ποιοτικός τουρισμός που έχει στη Σίμη είναι κυρίως η σκαφάτη. Βλέπουμε πίσω μας ένα πλάνο της Σίμης, ναι, με τα σκάφη που αρχίζει σιγά σιγά να γεμίζει το λιμάνι της Σίμης. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και φέτος. Σίμη είναι ο μεγαλύτερος διατηρητικός οικισμός σε όλη την Ελλάδα. Και αυτόν τον οικισμό προσπαθούμε να τον κρατήσουμε ανέπαφο. Ανέπαφο από ηλιακούς θερμοσύμφωνες, ανέπαφο παράθυρα κουφώματα. Σωστό. Από αλουμίνιο. Και νομίζω ότι είναι ένα πράγμα πάρα πολύ δύσκολο, αλλά νομίζω ότι οι Σημιακοί τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά και κρατάνε τον οικισμό έτσι όπως είναι, μοναδικό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και Παπακαλωδούκα. Με το... Ορίστε. Κύριε Παπακαλωδούκα, ξεκινήσατε τον τουρισμό και πολύ καλά κάνατε, αποθεώνετε και τους κατοίκους. Αξίζει η Σίμη γενικά και την προβολή, πολλά και τα εγκομιαστικά σχόλια στο μέτωπο της εξωστρέφειας που επιχειρείτε βέβαια, να γνωρίσουν οι κάτοικοι, οι Έλληνες και όχι μόνο και οι ξένοι την περιοχή σας. Ωστόσο, θα ήθελα λίγο, θα ξαναπάμε στον τουρισμό, θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το βαγόνι, σε αυτό το οδοντοτό. Έχει γίνει πολύ λόγο. Εκεί θα πήγαινα, φίλε μου. Θα πήγαινα εκεί και λέω και εγώ ότι θα προσπαθούμε να κρατήσουμε τον οικισμό έτσι όπως είναι διατηρητέο και να μην το χαλάσουμε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα τελεφερίκ, αλλά φανταστείτε αυτόν τον οικισμό με δύο πυλώνες, τρεις πυλώνες, η οποία θα κρέμεται το βαγόνι και θα ανεβαίνει στο πιο ψηλό σημείο της Σίμης που είναι το κάστρο, στο οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι προσβάσιμο και στερούνται πάρα πολλοί επισκέπτες, αλλά και Σημιακοί την πρόσβασή του. Νομίζω λοιπόν ότι μετά από πολλά χρόνια έχει οριμάσει η σκέψη, έχει οριμάσει η μελέτη και προχωράμε σε ένα νέο σύστημα. Η εταιρεία που το κάνει είναι αυτή που έκανε και το έκανε και την Ακρόπολη προσβάσιμη. Και αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε προχωρήσει σε ένα οδοντοτό βαγόνι, θα το πω, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 6 άτομα το ένα βαγόνι και το δεύτερο βαγόνι μπορεί να μεταφέρει 600 κιλά, όπου εκεί θα μπορεί ο κόσμος να μεταφέρει τα καθημερινά του προϊόντα, τα νερά του, αλλά και τις συσκευές του, ψυγεία, πλυντήρια, γιατί πιστέψτε με, ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο κόσμος στα πιο ψηλά σπίτια αφού δεν υπάρχει πρόσβαση. Αλλά κυρίως θα γίνει προσβάσιμο το κάστρο από τους επισκέπτες. Είναι ένας αμφιθεατρικός ο οικισμός εκεί στο νησί, οπότε είναι ιδανικός ο σχεδιασμός σας. Η Σίμη, όπως λένε πολλοί σκηνοθέτες που έχουν έρθει στη Σίμη και κυρίως τώρα με τη Eurovision, αφού το βίντεο κλιπ προβλήθηκε στη Σίμη, η Σίμη είναι 3D. Από ποια πλευρά και να τη δεις είναι το ίδιο όμορφη. Αυτός είναι ο γυαλός που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Είναι το Πέδι, είναι το χωριό, είναι ο Λιμποριός, είναι η Μαραφούντα. Είναι το μοναστήρι του Πανορμίτη, το τονίζω αυτό. Ο Πανορμίτης, ο οποίος έχει κερδίσει πάρα πολύ θρησκευτικό τουρισμό με τα θαύματα που κάνει, με τους πιστούς που έρχονται και κάνουν το τάμα τους. Και δεν είναι λίγοι αυτοί στην Κρήτη, πιστέψτε με, γιατί η σύζυγός μου είναι από εκεί, από το Ηράκλειο. Δεν είναι λίγοι οι κριτικοί που έχω επισκεφτεί και όλοι ξέρουν το Πανορμίτη. Έχετε και σχέση και με την Κρήτη, λοιπόν. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ναι, από τις Πατέλλες. Α, ωραία. Η σύζυγός μου από τις Πατέλλες, δεν είναι από εκεί, είναι από εκεί. Λοιπόν, επισκέπτομαι κάθε χρόνο μία φορά την Κρήτη. Είναι όμορφη και η Κρήτη, αλλά εντάξει, η Σίμη βέβαια δεν έχει καμία σχέση, ένα μικρό νησάκι, αλλά νομίζω ότι ο οικισμός που έχει η Σίμη, τον οικισμό που έχει η Σίμη δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο νησί, γιατί όπως βλέπετε και εσείς είναι ένας πολύχρωμος πίνακας, ένας πίνακας ζωγραφικής και δεν είναι ένα χρώμα. Όλα τα σπίτια έχουν κάτι διαφορετικό, έχουν διαφορετικό χρώμα. Οι παραλίες μας είναι απάνεμες και το λέω αυτό γιατί στην Κρήτη δύσκολα βρίσκεις παραλία που να μην φυσάει, που να μην σηκώνει κυματισμό. Η Σίμη λοιπόν προσφέρεται για οικογενειακές διακοπές
προσφέρεται για ηλικιωμένους, προσφέρεται για ανθρώπους που έχουν υγείας, γιατί δεν υπάρχει μέρα που θα φτύσεις σήμερα και δεν θα κολυμπήσεις και η θάλασσα θα είναι λάδι, όπως λέμε εδώ. Η γαστρονομία, αν έρθουμε στη Σήμη, τι θα γευτούμε, Δήμαρχε? Δεν το συζητάμε, έχετε κι εσείς καλό φαγητό, αλλά το δικό μας νομίζω ότι είναι λίγο καλύτερο. Λοιπόν. Το γαριδάκι, το σημειακό, το οποίο είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο. Είναι η γαϊλόπιτα, είναι πίτα με ψάρι, είναι το φακόριζο, αλλά το κατσικάκι το δικό μας είναι μοναδικό. Νομίζω ότι το κάθε μέρος μαγειρεύει κάπως διαφορετικά, έχει διαφορετική κουζίνα. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το φας διαφορετικό σε κάθε σπίτι που θα πας, σε κάθε Για πείτε μας πας. Τώρα, νομίζω, λοιπόν, σας διέκοψα στην αρχή αναφορικά με τον τουρισμό, Έλληνες βρίσκονται περισσότεροι από ξένους, πώς κυλάει η κατάσταση? Να σας πω κάτι. Πέρυσι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε πάρα πολλούς Έλληνες και χαρήκαμε για όλοι. Προτιμάμε τον ελληνικό τουρισμό, πιστέψτε μας. Γιατί πιστεύουν οι Έλληνες ότι δεν θέλουμε τους Έλληνες να κάνουν διακοπές στα νησιά μας. Όχι. Εμείς στα Δωδεκάνησα προτιμάμε τους Έλληνες. Αλλά πρέπει και η πολιτεία να κάνει κάτι. Δεν μπορεί τα εισιτήρια να είναι διπλά και τριπλά η τιμή, το κόστος για να επισκεφτούν τα νησιά μας, και στα γύρω νησιά στην Ελλάδα, στην Αθήνα, να είναι μισή τιμή και τρεις φορές κάτω. Δηλαδή να δώσει το δικαίωμα το κράτος στους Έλληνες να επισκεφτούν τα Δωδεκάνησα. Όχι, εδώ έχουμε Ιδούς, έχουμε Αμερικανούς, έχουμε Άραβες. Βλέπετε τι γίνεται, είναι σε σειρά τα σκάφη για να δέσουν, και δεν είναι βέβαια μόνο τα σκάφη, τα ξενοδοχεία τα δικά μας είναι αυτά τα σπιτάκια που βλέπετε. Έρχεσαι εσύ να κάνεις διακόπες και ένα σπιτάκι από αυτό είναι δικό σου, σου ανήκει για μία εβδομάδα, ένα μήνα, ένα χρόνο, είναι δικό σου. Νομίζω ότι παρέχουμε ασφάλεια και κυρίως αυτές τις μέρες που διανύουμε τον COVID, που διανύουμε τον κορονοϊό. Έχεις τον μπαρκονάκι σου, βγαίνεις τον μπαρκονάκι σου, βγαίνεις το κρασάκι σου και έχεις αυτή τη μοναδική θέα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σεζόν να ευχηθούμε. Στην Κρήτη θα βρεθείτε φέτος ή ήρθατε? Ή Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο. Α, ωραία. Θα έχουμε και επέκταση στη σεζόν, οπότε καλοκαίρι θα είναι πάλι. Τουρίστες θα δείτε. Μέχρι τις 8 Νοεμβρίου η Σήμη έχει τουρισμό. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.